Τα όνειρα και τις προσδοκίες 36 ατόμων με αναπηρία θα στεγάσουν οι στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης της ΕΛΕΠΑΠ, οι οποίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, δηλαδή τον ερχόμενο Αύγουστο. Το έργο που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ θα είναι έτοιμο σύντομα, καθώς οι εργασίες στο σημείο που τον Μάιο του 2014 είχε μπει ο θεμέλιος λίθος προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΛΕΠΑΠ, Ιωαννίνου Νατάσα Μπέγκα. Εξάλλου, αποτελεί ιερό σκοπό η προετοιμασία νέων με αναπηρία για μια σταδιακή μετάβαση από το σπίτι τους με την οικογένειά τους σε μια στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης που είναι ο απότερος στόχος της ΕΛΕΠΑΠ σε πανελλαδικό επίπεδο. Σύμφωνα με την ίδια, στις στέγες αυτή την περίοδο γίνονται εσωτερικές εργασίες, ώστε ακολούθως να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τον απαραίτητο εξοπλισμό. Τέτοια προχωράνε. Προχωράνε και με γοργούρες ρυθμούς. Είμαστε στη φάση να διαλέξουμε τι χρώμα πλακάκια θα βάλουμε μέσα στα σπίτια. Πότε είναι έτοιμα? Καλώς εχόντων των πραγμάτων, τα σπίτια θα τελειώσουν τον Αύγουστο μήνα. Οπότε θέλω να παρακαλέσω με την ευκαιρία τους γονείς που τυχόν ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με την ΕΛΕΠΑΠ. Όσο πιο γρήγορα μπορούμε να συνεννοηθούμε και να συνεργαστούμε, τόσο καλύτερα είναι. Ο εξοπλισμός θα γίνει μόλις τελειώσουν. Αλλά προχωράμε στο να κάνουμε τον διαγωνισμό για τον εξοπλισμό των σπιτιών. Στο μεταξύ, η ΕΛΕΠΑΠ συνεχίζει να δέχεται την προσφορά των απλών ανθρώπων της πόλης, η οποία είναι συγκινητική. Σήμερα το πρωί, τα δημοτικά σχολεία της Ακαδημίας άνοιξαν τη μεγάλη τους αγκαλιά για τα παιδιά με αναπηρία, διοργανώνοντας ένα πασχαλινό μπαζάρ στη συμβολή των πεζοδρόμων της Μιχαήλ Αγγέλου και Μελανίδη. Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν μεγάλη, καθώς οι δημιουργίες των παιδιών, όπως πασχαλινές λαμπάδες και διακοσμητικά, έγιναν ανάρπαστες. Σύμφωνα με τους δασκάλους τους, αλλά και τα ίδια τα παιδιά, το καλύτερο μάθημα είναι η ανιδιοτελής προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο για τη μεγάλη ανταπόκριση που έδειξε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Αυτό σημαίνει ότι όλοι μέσα μας πραγματικά σκεφτόμαστε το συνάνθρωπό μας και πόσο μάλλον αυτά τα παιδιά που έχουν πραγματική ανάγκη. Ευχαριστώ και πάλι. Καλές γιορτές, καλή Ανάσταση. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλον τον κόσμο που ήρθε και ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των παιδιών. Θεωρούμε ότι τέτοιες κινήσεις και τέτοιες ενέργειες πρέπει να γίνονται, ειδικά στην εποχή αυτή που η κρίση είναι περισσότερο κρίση αξιών παρά οικονομική. Και υποσχόμαστε σαν σχολεία της Ακαδημίας να συνεχίσουμε όσο μπορούμε και ο καθένας από το πόστο του να συνεισφέρει σε τέτοιου είδους ενέργειες. Φτιάξαμε λαμπάδες για να βοηθήσουμε τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μια μεγάλη αγκαλιά και από εμάς για τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Φτιάξαμε και φέτος λαμπάδες και αυτό. Ναι, και ελπίζουμε να βοηθήσουν τον κόσμο και την ΕΛΕΠΑΠ.